Διακύβευμα την αυτοδυναμία στις εκλογές έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας βάρος στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση που θα γίνει με απλή αναλογική. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρώτη κάλπη. Την κάλπη της απλής αναλογικής στο τέλος τετραετίας ως την τελική κάλπη. Γιατί εκείνη είναι τελικά που θα κρίνει τους συσχετισμούς, οι οποίοι θα επικυρωθούν αργότερα και πιο δυναμικά στη δεύτερη κάλπη. Ο βατήρας για την νικηφόρα τελική ευθεία. Η τρίτη μέρα του γαλάζιου συνεδρίου ήταν και η πολιτικά πιο πυκνή με μεγάλες ομιλίες. Εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που βρέθηκε από νωρίς στα Σπάτα, ομιλίες πραγματοποίησαν ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αλλά και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Χινάς. Ένα κόμμα δεν μπορεί να εκφράζει τους πάντες. Γι' αυτό και προκαιρού δήλωσα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι και δεν μπορεί ποτέ να γίνει ποτάμι. Να ανοιχτούμε σε όλους, ναι, αλλά να μην χάσουμε τον εαυτό μας. Είναι μια ταυτότητα που έχει γεραίες άγκυρες στις αξίες μας. Ερχόμαστε με πνοή στο τελευταίο χρόνο της διακυβέρνησής μας. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε μια πολιτική που έχουμε ξεκινήσει με επίκεντρο τον πολίτη και από εδώ και πέρα το επόμενο 12μηνο θα τρέξουν επιπλέον και στο κομμάτι της υγείας που με αφορά όλα τα θέματα που ήταν για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και για την αναδιάρθρωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και από εκεί και πέρα στο τέλος της θητείας μας θα είμαστε έτοιμοι για μια ακόμα διακυβέρνηση. 14ο συνέδριο σε ένα κόμμα το οποίο είναι εδώ, είναι παρόν και μέσα από μεγάλες δυσκολίες, με διάθεση αυτοκριτικής και με διάθεση πάντα μια στοχοθέτησης για την πρόοδο, για την πρόοδο για κάθε πολίτη. Νομίζω το σύνθημα ήταν χαρακτηριστικό, δίπλα σε κάθε πολίτη, ακριβώς έτσι όπως η Νέα Δημοκρατία έχει συνηθίσει τους πολίτες τόσα χρόνια. Το 14ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας επιβεβαιώνει ότι η παράταξή μας μπορεί να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των καιρών με επιτυχία, να αναπροσαρμόζεται, να παρακολουθεί τις εξελίξεις και κυρίως να διασφαλίζει τη σταθερότητα την οποία χρειάζεται ο τόπος στους δύσκολους καιρούς, στις δύσκολες περιστάσεις. Ο Πρωθυπουργός όρισε και πάλι ως χρονικό ορίζοντα των εκλογών το τέλος της τετραετίας, έστειλε μήνυμα ενότητας και προειδοποίησε ότι ο λαϊκισμός στους 12 μήνες που μεσολαβούν θα παίξει το τελευταίο του χαρτί. Η χώρα γύρισε σελίδα. Όχι όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ που παραμένει συνώνυμο της μιζέριας και της άρνησης. Με ένα στόμα, μία φωνή, όλοι οι πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας δηλώνουμε ότι είμαστε κοντά στον πολίτη. Η αποτίμηση των εργασιών ως τώρα, κυρίως τα 3 χρόνια της διακυβέρνησής μας, δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κοινωνικά ευαίσθητο και εθνικά υπερήφανο κόμμα. Υπόθηκαν πάρα πολλά, έγινε ένας απολογισμός της κυβερνητικής πορείας, της εφαρμογής του κυβερνητικού έργου, αλλά και ένας απολογισμός αντιμετώπισης όλων των επάλληλων κρίσεων που αντιμετωπίσαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και ακόμα αντιμετωπίζουμε. Ένας απολογισμός όλων των κομματικών πεπραγμένων. Βρισκόμαστε αυτό το τρίμερο εδώ να μπορέσουμε να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε ιδέες μέσα σε ένα κλίμα ενότητας, μέσα σε ένα κλίμα αγωνιστικό. Ένα συνέδριο σοβαρό, το οποίο διεξήχθη σε πολύ όμορφα και ωραία με ενωτικό σχήμα και όλων των πρώην Προέδρων και Πρωθυπουργών της παράταξής μας.